στον Άγιο Διονύσιο. Θέλω να σας πω ότι είναι αποκλεισμένη περιμετρικά όλη η εκκλησία. Σπύρο, ναι. Πάρε μια ανάσα, σε παρακαλώ, και κοντά στο μικρόφωνο. Δεν ακούγεται και ακούγεσαι λαχανιασμένος. Καταλαβαίνουμε ότι έχεις κάνει έναν αγώνα δρόμου, αλλά ήρεμα να το περιγράψουμε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έχω φτάσει εδώ στον Άγιο Διονύσιο. Είναι αποκλεισμένος όλη η περιοχή γύρω από την εκκλησία, δηλαδή Τσακάλο και γύρω δρόμοι, ισόλογος στην κανονική κυκλοφορία. 7 και 5, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που συγκέντρωσα, βρέθηκε ένα ύποπτο αντικείμενο το οποίο έσχασε. Το εντόπισε μάλλον ο νεοκόρος, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες. Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος έφτασε στο σημείο για να εξετάσει και αυτό τι έχει συμβεί. Βλέπω τώρα ότι έχουν φτάσει πυροτεχνουργοί της αστυνομίας στο σημείο για να δουν από την έξι τι έχει προκληθεί. Είναι ακριβώς μπροστά στην εκκλησία. Η πρώτη εικόνα που έχω. 7 και 5 λοιπόν, Σπύρο, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε το κουτί, ο νεοκόρος εντοπίστηκε στην αστυνομία. Προφανώς ήρθε ένας αστυνομικός μόνος του, καταλαβαίνω. Πήγε να ανοίξει το κουτί και σημειώθηκε η έκρηξη. Καταλαβαίνουμε αυτό τώρα, σωστά. Σωστά. Και τώρα μάλιστα μου ζητάνε να απομακρυνθώ λίγο από την εκκλησία, διότι έχει φτάσει και σκύλος ο οποίος κάνει έρευνα γύρω από την εκκλησία. Είμαι ακριβώς, σας λέω, παιδιά, στο πίσω μέρος του ιερού της εκκλησίας. Μπροστά δηλαδή είναι η οδός Κουφά, ο δρόμος μπροστά από την εκκλησία, στο πίσω μέρος που είναι η οδός Τσακάλου. Αυτό το πακέτο πού ήταν, στην κεντρική. Ήταν μπροστά στην κεντρική είσοδο. Ακριβώς. Εσύ, στην κεντρική είσοδο της εκκλησίας. Εσύ εικόνα. Ναι, το καταλαβαίνω. Εικόνα την είσοδο την είδες της εκκλησίας. Δεν μ' άφησα να περάσω, δηλαδή εγώ έφτασα πριν από. Όχι, από μακριά, έχει μαυρίλα, έχει δημιουργήσει κάποιες ζημιές, αυτό ρωτάω. Όχι, δεν έχω εικόνα μπροστά από την εκκλησία, δεν έχω προλάβει να κάνω τον κύκλο, δηλαδή του τετραγώνου για να περάσω μπροστά στην εκκλησία. Είναι το λαχάνιασμο που αντιλήφθηκες και εσείς στην αναπνοή μου, όταν. Δηλαδή άρχισα να κάνω και εγώ τρέχοντας αυτή τη διαδρομή για να δω μπροστά τι συμβαίνει. Με σταμάτησαν οι αστυνομικοί, διότι όπως μπορώ να περιγράψω λίγο την εικόνα στους τηλεθεατές, πίσω από την εκκλησία είναι πεζόδρομος κατά κάποιο τρόπο και έχει σκαλοπατάκι για να κατέβεις μπροστά στη Σκουφά, στην οδό Σκουφά. Εκεί λοιπόν με σταμάτησαν οι αστυνομικοί, υπάρχουν οι πυροτεχνουργοί οι οποίοι κάνουν έρευνα αυτή την ώρα που σας μιλάω. Βλέπω, κοιτάζουν στον προάβλιο χώρο μπροστά στη Σκουφά, η οποία που επαναλαμβάνω είναι αποκλεισμένη. Εξετάζουν να δουν υπολείμματα από την έκρηξη και γενικώς αν υπάρχει κάποια στοιχεία τα οποία να δίνουν ταυτότητα για την δράση που αναπτύχθηκε πριν από λίγη ώρα. Σας λέω 7 και 5 περίπου είναι η ώρα που συνέβη το περιστατικό αυτό. Ναι. Και αποκλεισμένη, για να ξέρουν και γιατί σήμερα είναι εργάσιμη ημέρα για το κέντρο της Αθήνας, έχει αποκλειστεί η Σκουφά. Έχει αποκλειστεί η Σκουφά, οι δρόμοι γύρω από την, γύρω περιμετρικά της εκκλησίας, δηλαδή η οδός Τσακάλοφ δεν κινείται κανένας, ναι. Και βεβαίως οι κάθετοι δρόμοι που οδηγούν προς τη Σκουφά στο ύψος της εκκλησίας του Αγίου Διονυσίου. Ακριβώς από κάτω που είναι η Σόλωνος, η εικόνα που έχω εδώ ψηλά που βρίσκομαι είναι ότι γίνεται και διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία. Ωραία, Σπύρο μου. Δηλαδή, ό,τι νεότερο και εσύ. Λίγα λεπτά. Ναι. Σε 3-4 λεπτά θα είμαι μπροστά στην εκκλησία. Ωραία. Θα βρω τρόπο να τρυπώσω μπροστά. Ό,τι νεότερο έχεις, θα διακόψουμε και πάλι. Ωραία. Να ξαναγυρίσουμε στο Μιχάλη.